Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα GRD Live εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού από τις 7 μέχρι και τις 8, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όπως κάνετε τις Δευτέρες με την Μαρία Γερματζίδου και τις Παρασκευές με την Κέλλη Ζραβικλή. Έτσι και σήμερα κάθε Τετάρτη τα λέμε με συνεντεύξεις, με ωραία θεματάκια ποικίλης ύλης και όμορφα πράγματα που μπορούμε να σχολιάσουμε και για την επικαιρότητα και για πράγματα εσωτερικά του GR Discovery. Όπως πάντα, τώρα τον τελευταίο καιρό μας απολαμβάνετε από πολλές πλατφόρμες. Μας βλέπετε και από το Facebook, από το GRD Channel και το GR Discovery, αλλά φυσικά και από το YouTube και μέσω Twitter. Οπότε τα σχόλιά σας, τα μηνυματάκια σας τα αφήνετε και τα βλέπουμε και εμείς και έχουμε μια διαδραστικότητα, έχουμε μια επικοινωνία παραπάνω. Σήμερα θα μιλήσουμε πιο πολύ για αθλητικά, αλλά θα κάνουμε και ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οπότε σας θέλω έτσι μαζί μας σε όλη αυτή την παρέα, σε όλο αυτό το ταξίδι, και τα δικά σας σχόλια θέλουμε, αλλά φυσικά θέλουμε να μάθετε και κάποια πράγματα, να ακούσετε κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές. Γι' αυτό έχουμε σήμερα καλεσμένο μας και έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στην παρέα μας, αν και τον ξυπνήσαμε λίγο νωρίς, τον καθηγητή του, τώρα εγώ θα τον πω καθηγητή του μπάσκετ, θα τον πω προπονητή, όπως και θα τον φωνάζω coach, τον Δημήτριο τον Κυριακού από την Νεβάδα. Κύριε Κυριακού, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ή καλημέρα, ό,τι λέμε. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν, τους θεατές βασικά. Εκεί η ώρα είναι η καλή ώρα, εδώ είναι 9 το πρωί, οπότε από εδώ δεν μας βλέπει κανένα. Νωρίς. Στην Νεβάδα είμαστε τώρα, ε. Είμαστε στο Ρήνο της Νεβάδας, στο χιονισμένο Ρήνο της Νεβάδας. Α, χιονισμένο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ και περίπου 3 μέρες που χιονίζει. Θα έλεγα έχουμε περίπου 10 εκατοστά χιόνι, όχι κάτι το υπερβολικό. Για τα δεδομένα εδώ είναι κάτι το φυσιολογικό τέτοιες εποχές. Ναι, και εδώ πέρα δεν έχει και τον καλύτερο καιρό, αλλά δεν το ήξερα ότι έχει χιόνι εκεί πέρα. Λέω θα είναι ηλιόλου στη Νεβάδα. Ήτανε. Είμαστε στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Το Ρήνο της Νεβάδα, σε αντίθεση με το Las Vegas, δεν είναι στην έρημο. Είναι ρημόδες με το τοπίο σε κάποια σημεία, αλλά εδώ είμαστε οροπέδιο στα 1500 περίπου μέτρα. Είναι πάνω από 5000 πόδια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και σας πετυχαίνουμε πρωί, coach. Ήταν για τις ανάγκες της σύνδεσης. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές ώρας, οπότε, okay, ευτυχώς δεν ήταν και πιο νωρίς. Εγώ ανησύχησα μην ήταν 7 και 6, αλλά εντάξει, το 9 είναι κάπως παλεύεται, κάπως περισσότερο. Τη θυσία θα την κάναμε έτσι. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μπάσκετ με τον coach, θα πούμε και για τα δικά μας και για τα ελληνικά, αλλά κυρίως για της Αμερικής, για του NBA και φυσικά για το κολεγιακό, το οποίο έχει μια έξτρα ειδίκευση ο coach Κυριακού. Να ξεκινήσουμε όμως, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί πρέπει να προλάβουμε και το χρόνο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να μιλήσουμε λίγο για το ελληνικό μπάσκετ, μιας και να αναφέρουμε λίγο για τον τελικό κυπέλλου, για τις αλλαγές που έχουν γίνει, για το επίπεδο του αθλήματος, γιατί όταν λέμε καθηγητής μπάσκετ, όντως το εννοούμε. Έτσι, έχετε μια επαφή και με τα παιδιά και με όλη την πορεία του μπάσκετ από μικρές ηλικίες μέχρι και μεγάλους. Καταρχήν έχω ασχοληθεί με όλες τις ηλικίες, από τους πολύ μικρούς στείνοντας μάλιστα ακαδημίες μέχρι τους πιο μεγάλους επαγγελματίες αθλητές στην Α1, σε εθνικές ομάδες κτλ. Εκείνο που θα πω είναι ότι γενικά ακόμη και το διδακτορικό μου, η εξειδίκευσή μου είναι δυναμική μικρών γκρουπ, δηλαδή δημιουργία ομάδων. Και η διαδικασία όλη ήταν στο πώς αντιδρούν ομάδες, μέλη ομάδων, σε extreme καταστάσεις που η ομάδα καλείται να αντιδράσει. Οπότε ναι, έχω περάσει θα έλεγα από όλα και συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτό. Το επίπεδο το ελληνικό πώς το βλέπετε τα τελευταία χρόνια, γιατί από τη δική μας οπτική και μόνο παρατηρείται μια καθίζηση. Κάπως έχει πέσει λίγο το επίπεδο. Το επίπεδο πάρα πολλές φορές έχει να κάνει με το επίπεδο των παικτών οι οποίοι έρχονται. Καταρχήν είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο κρατάει δεκαετίες, δεν είναι καινούριο. Και βέβαια για να ασχοληθούν και παραπάνω παιδιά, ενώ έχουμε τόσες πολλές ακαδημίες, και να συνεχίσουν να ασχολούνται, σημαίνει ότι το μπάσκετ πρέπει να αποδίδει. Για να κάνει κάποιος επάγγελμα ή να έχει ένα όνειρο να πάει στην Α1, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει και μία απόδοση.
Εάν δεν έχει απόδοση, όπως έχουμε δει σε πάρα πολλούς προπονητές και πάρα πολλούς αθλητές, λιγότερο βέβαια σε αθλητές Έλληνες, φεύγουν από την Ελλάδα. Είναι απόλυτα λογικό όταν δεν έχεις κίνητρο και σαν άνθρωπος και σαν νοτότητα να μην συνεχίζεις κάτι το οποίο μπορεί να σου δώσει πολύ όμορφες στιγμές μέχρι τα 17-18. Βέβαια υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις γενιές που έχουμε, έχουν να κάνουν με τον τρόπο αντιμετώπισης πραγμάτων των γενεών αυτών που έχουν γεννηθεί από το 2010 μέχρι σήμερα σε μια πολύ άσχημη κατάσταση οικονομική. Το επίπεδο, θα έλεγα όμως, από άποψη τεχνικής δεν έχει τόσο μεγάλη πτώση όσο φαίνεται. Και βέβαια βλέποντας τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο, βλέποντας κάποιες ομάδες, θα αναφέρω επιγραμματικά, ας πούμε, μια ομάδα σαν τη Λάρισα, έτσι, που ανέλαβε ο Φώτης Οτακιανός. Τεχνικά βλέπεις παιχνίδι. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυτό που θα θέλαμε, γιατί δεν έχουμε και το επίπεδο των μεγάλων παικτών. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός παίζουν ωραίο μπάσκετ. Έτσι. Είναι ελληνικές ομάδες, άσχετα είναι στην Ευρωλίγκα. Αλλά δυστυχώς είναι άλλο πράγμα να έχεις παίκτες των 25.000 ή των 30.000 και άλλο πράγμα να έχεις παίκτες των 150.000, των 250.000. Και αυτά τα ποσά βέβαια για τον μέσο Έλληνα φαντάζονται, αυτή τη στιγμή φαντάζουν τρελά, φαντάζομαι, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Οπότε είναι θέμα αρχικά οικονομικό το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ, το πόσο έχει γίνει επένδυση στο άθλημα γενικότερα. Ακριβώς, γιατί σκεφτείτε λίγο αυτό. Πολλές φορές συζητάμε για το μπάσκετ, για το πώς έχει πέσει και τα προβλήματα τα οποία έχουν και το οργανικό κομμάτι που είχε να κάνει παλαιότερα με την ΕΟΚ και με όποιον, με τον ΕΣΑΚΙ και με όλους αυτούς τους οργανισμούς, που υφίσταται. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Από την άλλη όμως πλευρά, σκεφτείτε πώς το μπάσκετ ανέβηκε. Χωρίς βάση πραγματική, από την εποχή μιλάω της δεκαετίας του 80, και με παιδιά να βγαίνουν συνέχεια. Αλλά υπήρχε και επίσης το οικονομικό κίνητρο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βαφτίσουμε αθλητές σε στιγμές και λόγω, είπα, είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, και λόγω των μάνετζερ και πολλές φορές των γονέων, γιατί τα έχω ζήσει από διάφορες οπτικές γωνίες και τον μπάσκετ το έχω δει από αρκετές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Βαφτίζονται παιδιά, παραδείγματος χάρη, ταλέντα ή τεράστια ταλέντα, ενώ στην πραγματικότητα για μια οποιαδήποτε άλλη εποχή θα ήταν μέτρια αθλητές. Ναι. Και δεν έχει, πολλές φορές ακούω προπονητές να λένε να παίξουν οι Έλληνες, να παίξουν οι Έλληνες, να παίξουν κι εγώ μαζί. Εγώ είμαι ο πρώτος. Και νομίζω η ιστορία μου δείχνει το πόσους αθλητές έχω προωθήσει, πόσους αθλητές έχω βγάλει. Για όσους ασχολούνται με τον μπάσκετ, το έχουν δει αυτό. Από μικρές ηλικίες και το πώς δούλεψα με αυτούς. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν. Δεν σημαίνει ότι μπορεί ο Έλληνας αθλητής, ο Χ ψι ωμέγα, να δημιουργήσει για την ομάδα του. Να είναι ένα σπανούλης, να το πω έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Ο σπανούλης δεν πήρε πρωτοβουλία. Ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, να μιλήσω και για παίκτες μου, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, ο Σοφοκλής ο Σκοτσιανίτης, ο Παπα-Νικολάου, δεν πήραν τις ευκαιρίες, επειδή έτσι απλά κάποιος τους τις δίνει. Τις κέρδισαν. Την ευκαιρία την κερδίζεις. Δεν σου τη δίνει κάποιος. Είναι σπάνιο να πάρεις την ευκαιρία. Έτσι απλά. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε μια διαφορά και στο επίπεδο της εθνικής ομάδος, γιατί απέχουμε τα τελευταία χρόνια από επιτυχίες και αυτό κάπως πρέπει να έχει μια αιτία. Και η αιτία, η πρώτη που μας έρχεται εμάς στο μυαλό, που δεν έχουμε την γνώση τη δική σας, είναι ότι δεν βγαίνουν πλέον, αυτό που είπατε, τα ίδια ταλέντα και εμείς τα βαφτίζουμε κάπως, τα μεγαλώνουμε, τα γιγαντώνουμε κάπως στο μυαλό μας. Μετά παίζουν και οι άλλοι παράγοντες. Το πώς μπαίνουν παιδιά στις εθνικές, το ποιοι μπαίνουν. Όλο αυτό έχει να κάνει με το κίνητρο. Στις μικρές ηλικίες έχει να κάνει με το πώς πραγματικά χτίζεις τον αθλητή και από εκεί πέρα οι δυνατότητες που του δίνονται μέσα από το πρόγραμμα, το όποιο πρόγραμμα μπορεί να έχουν οι ομοσπονδίες και το πώς προωθείται αυτό το παιδί. Δυστυχώς εκεί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι μάνατζερ και οι γονείς και πολλές φορές οι υπερβολές. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτό είναι το πρώτο κίνητρο. Το δεύτερο κίνητρο που δίνεται στα παιδιά είναι ακριβώς το οικονομικό, να μπορέσω να
ζήσω την οικογένειά μου από αυτό που κάνω. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ξεκινάει από κάτι, θα έλεγα, θεωρητικό ή κάτι ιδεώδες και καταλήγει φυσικά στο οικονομικό, που είναι το πρακτικό. Τα προβλήματα στις εθνικές επίσης έχουν να κάνουν, θα έλεγα, και με το γεγονός των παλαιότερα ειδικά των προπονητών. Ποιοι επιλέγονται και γιατί. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί προπονητές, με τους οποίους ήμουν αντίπαλος σε νεαρές ηλικίες, οι οποίοι δυστυχώς δεν πήραν ποτέ θέσεις εθνική, όπως και πολύ καλοί αθλητές. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι ένα παράδειγμα που μπήκε κατευθείαν σε εθνική και όχι μόνο. Έτσι. Μπήκε ο Σάντρας εννοώ. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι αθλητές. Αλλά το ίδιο ισχύει για προπονητές. Υπήρχαν πολύ καλοί προπονητές που θα μπορούσαν να αναλάβουν προπονητές εθνικής ομάδος, γιατί είχαν τη δυνατότητα. Η εθνική είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από ένα σύλλογο. Γιατί παίρνεις μια ομάδα και πρέπει να κάνεις πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχεις τη δυνατότητα να κτίσεις πάνω σε αυτό. Και έχεις φυσικά και όλα τα προβλήματα που κουβαλάει ένας αθλητής από το σύλλογό του. Άρα θέλει επίσης ιδιαίτερη προσωπικότητα εκεί και ιδιαίτερο προπονητή. Όπως πέραν αυτού και την δυνατότητα βέβαια να μην επεμβαίνει κανείς στο έργο του. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτό, coach, θεωρείτε ότι αλλάζει κάτι τώρα στην εθνική με την αλλαγή της κεφαλής της Ομοσπονδίας? Γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα κράτη, στην Τουρκία, στη Ρωσία και γενικότερα και στη Σερβία, έχουν μπει σε προεδρικούς στόχους άτομα τα οποία προήλθαν από το άθλημα, έπαιξαν το άθλημα και είναι σε νεαρή ηλικία και όλα, έρχονται με νέες ιδέες. Κάτι το οποίο πήγε να γίνει κάπως τώρα εδώ στη δική μας την ΕΟΚ, άλλαξε μια κατάσταση που ήταν επί χρόνια, επί δεκαετίες υπάρχουσα. Υπάρχει μια αλλαγή τώρα στην νοοτροπία μας? Αυτό είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε τι θα υπάρξει. Το θετικό ένα δείγμα ήταν ο τελικός του κυπέλου. Έτσι, το σύστημα, το πώς έγινε ο τελικός και όλα αυτά, και ελπίζω να γίνει ακόμη καλύτερο. Δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε να είμαστε Copa del Rey, αλλά πιστεύω να γίνει ακόμα καλύτερο. Ήταν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βήμα το να βλέπεις και οπαδούς να διασκεδάζουν τροποτινά ή να υποστηρίζουν την ομάδα τους και να μην δείχνουν τη λύπησή τους με αρνητικό τρόπο. Είχαμε βέβαια και το απίστευτο αυτό περιστατικό με τον Άλκη, που πολλοί βέβαια δεν έχουν μάθει, το βλέπω αυτό. Σαφώς είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε στην Ελλάδα ανέκαθεν ήταν το ζήτημα των πολύ κλειστών γκρουπ. Είμαστε πολύ μικρή χώρα δυστυχώς και το κομμάτι αυτό που είναι έντονο, πολλά χρόνια πριν έρθει στην Αμερική, υπήρχε εδώ σε άλλα επίπεδα, αλλά πολλά χρόνια πριν έρθει στην Αμερική, που είναι πολύ μεγάλη χώρα βέβαια, χανής χώρα, είναι η ίδια πλοκή. Δηλαδή οι θέσεις πηγαίνουν στους συμμέτερους. Εάν καταφέρουμε στο μπάσκετ τουλάχιστον, στο μικρό κοσμό μας, αυτό να το απορρίψουμε και να μην μπαίνουν οι μέτεροι αλλά οι καλύτεροι για την θέση που μπαίνουν, γιατί είναι σημαντικό, καλύτερος για τη θέση που μπαίνει, όχι απλά καλύτερος, έτσι, τότε θα πάμε μπροστά. Αυτό είναι που πρέπει να δει η σημερινή ΟΚ, ας πούμε. Εκεί δυστυχώς, coach, ίσως να υπάρχει πρόβλημα γενικότερα στην κοινωνία, γιατί αν θεωρήσουμε τον μπάσκετ μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, υπάρχουν παρόμοια και μεγαλύτερα προβλήματα και έξω, οπότε δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εγώ προσωπικά ότι θα εκλείψει τελείως. Αλλά η προσπάθεια φαίνεται ότι γίνεται να εξαλειφθεί τελείως αυτό το παραμπάσκετ, οτιδήποτε γύρω από το μπάσκετ σαν άθλημα. Μακάρι, μακάρι. Ξέρεις, Κωνσταντίνα, στην προπονητική ξεκινάς με την λογική ότι αν ο κανόνας είναι αυτός, εγώ το λέω από προσωπικό παράδειγμα το παίρνω, αν ο κανόνας είναι αυτός, είτε έχει να κάνει με το ότι εγώ είμαι underdog όπως λένε, έτσι, δεν είμαι το φαβορί σε κάτι ή δεν έχω την τεράστια ομάδα με τα πολλά λεφτά και τους τεράστιους παίκτες, εγώ λοιπόν θα γίνω η εξαίρεση. Έτσι υπάρχει και στο coaching και στο leadership. Εγώ θέλω να κάνω την εξαίρεση, να σπάσω τα δεδομένα και τους κανόνες και μαζί με αυτούς τον χρυσό κανόνα που τον ακολουθούν τελικά όλοι. Γι' αυτό το λόγο το αποτέλεσμα είναι αυτό που λες.
Εγώ ελπίζω, δεν μπορώ να πω αν είμαι αισιόδοξο ή όχι, είμαι σαφώς πραγματιστής σε πράγματα, σε συγκεκριμένες καταστάσεις και στο θέμα της Ελλάδας δυστυχώς, αλλά από την άλλη πλευρά το ελπίζω. Ελπίζω δηλαδή να είμαστε η εξαίρεση ενός κανόνα και όχι μέρος του, απλά. Φεύγοντας από τα προβλήματα και από το στάδιο της εθνικής, των ομάδων, της διαπλοκής, να πάμε στην πρώτη ύλη, αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είστε αισιόδοξος ότι υπάρχει ακόμη ταλέντο, και θέλω να το συνδέσουμε αυτό για να πάμε και στο επόμενο θέμα μας στη συνέχεια. Τα νέα παιδιά, το ταλέντο της χώρας, έχουν όρεξη για μπάσκετ και δίψα, και αν ναι, έχει συμβάλει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε όλο αυτό? Σίγουρα, κάθε φορά που έχεις έναν αθλητή ο οποίος είναι τεραστίων διαστάσεων, πολύ μεγάλων διαστάσεων, σαφώς βοηθάει αφάνταστα. Βέβαια, ο Γιάννης, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των παιδιών, αλλά ο Γιάννης φαίνεται επίσης ως μια εικόνα η οποία είναι σχεδόν αδύνατο να αγγίξεις. Γιατί είναι εξαιρετικός αθλητής, είναι από αυτούς τους αθλητές που είναι μεγάλη εξαίρεση, έτσι. Ο Νίκος Γκάλης, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι, ήταν ο αθλητής του λαού σε εισαγωγικά. Όλοι θέλαμε να γίνουμε σαν τον Νίκο Γκάλη. Είχα το ύψος του, είχα την ταχύτητά του, είχα το άλμα του που λέει ο λόγος, ήθελα να γίνω σαν τον Νίκο Γκάλη. Ήταν πιο γήινος, πιο γήινος ο Νίκος Γκάλης. Γήινος, ναι. Ακριβώς. Ο Γιάννης είναι εξωγήινος. Δυστυχώς. Ο Γιάννης είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο σε πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή είναι εξαιρετικό ταλέντο από άποψη φυσιολογίας, είναι εξαιρετικό ταλέντο από άποψη τεχνικής για το ύψος του και είναι επίσης ταλέντο στο mental κομμάτι. Γιατί το σημαντικότερο κομμάτι σε όλα, μα όλα, για έναν αθλητή, το τονίζω, και οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να κάνουμε με οποιονδήποτε θέλει μια πολύ ωραία συζήτηση, είναι το mental κομμάτι. Ο Τζόρνταν ήταν Τζόρνταν γιατί mental ήταν εκεί. Είχα αθλητές σε ομάδες μου και στο NCAA, οι οποίοι είχαν τεράστια προσόντα, μεγαλύτερα από τον Τζόρνταν. Αλλά mental δεν ήταν εκεί. Ναι. Έτσι. Αναφέρω... Το Γιάννης το έχει αυτό. Ναι, αναφέρω coach το Γιάννη, γιατί μπορεί, ισχύει αυτό που λέτε, ότι είναι ένας, πραγματικά μια εξαίρεση στον κανόνα, απλά τα παιδιά βλέπουν στο πρόσωπο του Γιάννη ένα παιδί το οποίο δεν είχε ούτε τα μέσα, ούτε τη διαπλοκή, όλο αυτό το γύρω-γύρω που θα τον οθούσε, και πήγε απλά μόνο με τις δυνάμεις του και τα κατάφερε. Αυτό ίσως θέλουν να μιμηθούν τα παιδιά, ότι μπορούν να τα καταφέρουν με τις δικές τους δυνάμεις, ίσως μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω πραγματικά αυτή να είναι η απαρχή, αν θέλεις, μιας τέτοιας διαδικασίας. Γι' αυτό είπα, στο μυαλό των παιδιών δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια ήταν ότι ο Γιάννης, αν ήταν στην Ελλάδα, θα ήταν ακόμη πιο γήινος, γιατί θα τον βλέπαν στα γήπεδα, θα πήγαιναν να τον παρακολουθήσουν. Το να βλέπεις από την τηλεόρασή σου έναν αθλητή του NBA να παίζει εναντίον των Lakers και να βάζει 50 πόντους, που λέω λόγο, 40 τόσους πόντους, και να κάνει αυτά που κάνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε μια ατμόσφαιρα που φαντάζει εντελώς διαφορετική ή σινεματική, θα έλεγα, για έναν Έλληνα, είναι, για μένα τουλάχιστον, αν ήμουν εγώ, θα ήταν διαφορετικό. Αλλά δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των παιδιών. Εγώ λέω ότι βοηθάει αφάνταστα. Το κατά πόσο βοηθάει στο να προωθηθεί το άθλημα, να βγάλουμε και άλλους αθλητές, και όχι μόνο απλά στο θαυμασμό και μέχρι ένα σημείο του να πάω σε μια ακαδημία και να σταματήσω μετά 2, 3, 4 χρόνια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, γιατί όταν φτάσεις σε σημείο, κάποτε δεν ήμουν έτσι, αλλά όταν φτάσεις σε σημείο να κάνεις, να πάρεις και να κάνεις ένα διδακτορικό, πρέπει να είσαι σκόλαρ, δηλαδή να είσαι πολύ προσεκτικός αυτά που λες. Coach, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, επειδή έχουμε και μηνύματα από τον κόσμο, μου έστειλαν μια σημερινή συνέντευξη του κυρίου Χατζόπουλου από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο οποίος ουσιαστικά είπε αυτό που σχολιάσαμε πριν εμείς και ίσως δήλωσε και κάτι σοκαριστικό για το άθλημα και για το χώρο τον ελληνικό, ότι ο ΠΑΟΚ με τα οικονομικά δεδομένα του τώρα δεν αποκλείται ακόμη και να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Μια
νομίζω τοποθέτηση που θα σχολιαστεί πάρα πολύ και αποτυπώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το, όχι την κατάδια, αλλά τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ στη χώρα. Δυστυχώς, φυσικά δεν γνώριζα για την δήλωση αυτή του κυρίου Χατζόπουλου, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Για να μπορέσει να γίνει κάτι τεράστιο στο ελληνικό μπάσκετ, θα πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε τον αθλητισμό. Κάποτε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης είχε πει κάτι που ήταν πολύ σημαντικό και δυστυχώς για πολλούς στην Ελλάδα, βλέποντας και τον Γιαννακόπουλο, βλέποντας και τους Αγγελόπουλους, η πραγματικότητα. Είχε πει δηλαδή ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε επενδυτή στο μπάσκετ, χρειαζόμαστε κάποιον τρελό. Δυστυχώς το μπάσκετ, επειδή στην Ελλάδα ξεκίνησε από το ρομαντισμό, δεν ήταν εξ αρχής μια διαδικασία οργανωμένη που ομάδες βγάζαν λεφτά και έμπαινες, έκανες μια επένδυση, αλλά η επένδυση επέστρεφε. Και ειδικά βέβαια εδώ που βρισκόμαστε, με 2-3 χρόνια πλέον με COVID, με τα προβλήματα στην Ελλάδα ακόμη πιο γιγαντωμένα σε σχέση με την Αμερική, μέρα με τη νύχτα. Έτσι, εμείς δεν έχουμε μάσκες, εμβόλια, τέτοια δεν υπάρχουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή σε άλλα επίπεδα, όχι σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα προβλήματα, σύν το γεγονός ότι βρισκόμαστε, νομίζω πρέπει να είμαστε Γκίνες, μια χώρα η οποία είναι στην Ευρώπη και είναι επί 12 χρόνια ομοιρίας σε μια διαδικασία οικονομική τέτοια, κρίσης, η οποία δεν τελειώνει και γίνεται χειρότερη, δεν νομίζω ότι εδώ είναι που το μπάσκετ δεν μπορεί να είναι εκτός. Γι' αυτό μίλησα για πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε. Δηλαδή στην Ομοσπονδία αυτό που είπα, αυτά που είπα, είναι πράγματα που η Ομοσπονδία μπορεί να αλλάξει. Δεν μίλησα για τα οικονομικά. Coach, δεν μίλησα για το πώς θα πάρεις είπατε το χύψη για τα οικονομικά, ναι. Αναφερθήκατε και στον κορονοϊό και γενικότερα και στις διαφορές. Πριν πάμε στο διάλειμμα, για να κάνουμε και τη σύνδεση, για να πούμε αργότερα μετά το διάλειμμα και για το MBA και για το κολεγιακό, να έχουμε την άνεσή μας. Πείτε μας λίγο τις διαφορές τώρα, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό ότι δεν υπάρχουν μάσκες και λοιπά γενικότερα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γενικά, βασικά, μόνο στο πικ το 2020 και εξαρτώταν από την πολιτεία. Δηλαδή, στην Αϊόβα δεν χρειαζόταν ποτέ να φορώ, γιατί ήμουν εκεί για περίπου 7 μήνες. Στην Αϊόβα δεν χρειαζόταν να φοράς μάσκα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ούτε εντός ούτε εκτός. Δεν υπήρχε mandate ήδη από το 20. Ήδη μετά, δηλαδή, το καλοκαίρι, τους πρώτους μήνες, δεν υπήρχαν τέτοια θέματα. Στην Νεβάδα δεν φοράς μάσκα, είναι το τελευταίο mandate που θεωρείται μάλιστα και από τις λεγόμενες προοδευτικές πολιτείες, που σημαίνει ότι είναι οι τελευταίες που θα αφήσουν τέτοια μέτρα. Δεν φοράμε μάσκα, εκτός δεν φόρεσα εγώ ποτέ μάσκα εδώ πέρα, ούτε εντός σε συγκεκριμένους χώρους υπήρχε, αλλά και αυτό το μέτρο έφυγε. Δεν υπήρχε ο τεράστιος διαχωρισμός που παρατήρησα στην Ελλάδα σε σχέση με εμβολιασμένους και ανεμβολίες. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό που εγώ θέλω να τονίσω από την πλευρά μου είναι οι διαφορές του διαχωρισμού της κοινωνίας, που είναι χειρότερο από ό,τι είναι ένας ιός. Χειρότερο από ό,τι είναι ένα βακτήριο στην βιολογία, είναι ο διαχωρισμός και η κατακαιρμάτιση της κοινωνίας σε μικρά γκρουπ. Η κοινωνία, όταν έχει προβλήματα όπως η Ελλάδα, πρέπει να προχωράει όλοι μαζί. Μόνο έτσι μπορεί να τα λύσει. Ξεκινώντας από αυτούς που επιλέγει να κυβερνήσουν. Δεν μπορεί να τα λύσει χωρισμένοι σε 500 διαφορετικά κομμάτια και απλά δείχνοντας με το δάχτυλο αυτόν που δεν έχει κάνει αυτό που έχει κάνει εσύ. Δημιουργείς προβλήματα, δεν λύνεις. Δυστυχώς αυτά εσείς τα βλέπετε και από μακριά, εμείς τα ζούμε ακόμη περισσότερο εδώ με τον διαχωρισμό. Θα κάνουμε μια μικρή παύση, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, το απαραίτητο, και θα επανέλθουμε, μιας και πήγαμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να συζητήσουμε για τα εκεί, για τα δικά σας τα ωραία του μπάσκετ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και ερχόμαστε.
Ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά, μπερδεμένα χωρίς όγκο. Η Natural Way έχει τη λύση. Με το Hair Health Recovery, τα μαλλιά αποκτούν όγκο και μεταξένια αίσθηση, ενώ τονίζεται το φυσικό τους χρώμα και γίνονται ευκολοχτένιστα όσο ποτέ. Βρείτε μας στο 210-5690-340 ή στο email naturewaygr@gmail.com. Ακολουθήστε μας στο Facebook Natural Way και Instagram Natural Way GR. Διαλέγεις τη Natural Way, διαλέγεις τη φυσική λύση. Στον όμιλο του GR Discovery, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είστε εσείς και οι ανάγκες σας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα site που ενώνει όλους τους τομείς έρευνας. Ένα ραδιόφωνο με καθημερινό και ιδιαίτερο πρόγραμμα που έχετε ήδη αγκαλιάσει, ένα κανάλι με χιλιάδες προβολές και συνεχώς δημιουργούμε νέο και πρωτότυπο περιεχόμενο. Για όλους εσάς που θέλετε να δώσετε όθηση στην επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, βρισκόμαστε εδώ με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες σας. Ελάτε στην οικογένεια του GR Discovery. Επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing στο 2313 25 18 20 και δώστε νέα πνοή στην επιχείρησή σας μέσα από πρωτότυπες ιδέες προώθησης και μια ευρία γκάμα μέσων, τηλεοπτικά spot, ραδιοφωνικές διαφημίσεις, banners, άρθρα, συνεντεύξεις και παραγωγές ειδικά φτιαγμένες για εσάς. Είναι μόνο μερικές από τις επιλογές που θα συναντήσετε. Γιατί μαζί επιτυγχάνουμε κάθε στόχο. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας.
Βιοενεργός κολοϊδής Άργυρος προάγει τη φυσική υγεία και ευεξία παρέχοντας ανοσιολογική υποστήριξη πλήρους φάσματος. Είναι το ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο αντισηπτικό για όλη την οικογένεια, προσφέροντας συγχρόνως έντονη δερματική αναγεννητική δράση. Βρείτε μας στο 210-5690-340 ή στο email naturewaygr@gmail.com. Ακολουθήστε μας στο Facebook Natureway και Instagram Natureway.gr. Διαλέγεις τη Nature Way, διαλέγεις τη φυσική οδό. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την πολύ ωραία κουβέντα μας εδώ στο GRD Live μέχρι και τις 8 όπως κάθε Τετάρτη, με καλεσμένο μας φυσικά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Νεβάδα, τον Δημήτριο Κυριακού. Coach, μιλήσαμε για τα δικά μας, κάναμε μια σύνδεση και με την άλλη πλευρά του, τη δική σας την πλευρά εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχω ερώτηση τρομερή για πόσο είναι το γαλόνι της βενζίνης τώρα, τι τιμή έχει εκεί πέρα, πώς ανέβηκε. Το γαλόνι της βενζίνης στο Ρήνο, σε συγκεκριμένα μαγαζιά, ας πούμε, που εγώ θα, σε συγκεκριμένα καταστήματα που εγώ θα πάρω βενζίνη, είναι αυτή τη στιγμή στο 3,86. Αύξηση που δεν είχατε ξαναδεί ποτέ εκεί πέρα, έτσι. Όχι. Ειδικά εκτός φτάνει τα 4,5, στην Καλιφόρνια ξεπερνάει τα 5,5 δολάρια. Θα το δούμε και εμείς. Βενζίνη, για να σου δώσω ένα συγκριτικό, η βενζίνη θα πω κοντά στο Νοέμβριο, δηλαδή με την αλλαγή θα έλεγα των εκλογών, η βενζίνη στην Αϊόβα εκείνη την εποχή ήταν 1,80. Οπότε η διαφορά είναι τεράστια. Λοιπόν, για να πάμε, για να τα προλάβουμε, να πούμε λίγο για το NBA, μιας και πλησιάζουμε και στα play-off. Είχαμε και το All-Star Game. Ξεχώρισαν και πάλι συγκεκριμένες έτσι μονάδες, και ο LeBron James και ο Steph Curry με τα 16 τρίποντα. Αλλά είχαμε και ένα διαγωνισμό καρφωμάτων που ήταν, νομίζω, μια σχέτη αποτυχία, έτσι. Ναι. Η διαδικασία δυστυχώς με το NBA είναι, επειδή προσπαθεί να κάνει τα πάντα να τα αναγάγει σε show και όχι να αναγάγει το μπάσκετ, έτσι, γιατί εμείς οι πιο ρομαντικοί και φυσικά οι λάτρεις της Ευρωλίγκας, πρέπει να το πω, μας αρέσει το μπάσκετ συνολικά, μας αρέσει να δούμε πράγματα. Όταν πας να παίξεις υπερβολικά με αυτές τις διαδικασίες, με πράγματα τα οποία στο κάτω-κάτω για πολλά χρόνια το highlight, ήταν κάποια highlights. Εγώ θυμάμαι ότι μπορεί το παιχνίδι να μην το βλέπαμε, αλλά τα καρφώματα μας άρεσε να τα βλέπουμε, γιατί πάει στο κομμάτι αυτό που λέγαμε το εξωγήινο, έτσι. Ναι. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Και το τι δίνεις μεγάλη έμφαση και το τι δίνεις μικρότερη έμφαση, επίσης, παίζει τεράστιο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό βλέπουμε αυτήν τη στιγμή. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει ένα χρόνο, έτσι, γιατί είναι NBA. Είναι τεράστιος οργανισμός, παίζουν με πάρα πολλά πράγματα. Θυμάστε τα διάφορα παιχνίδια τα προηγούμενα χρόνια ή την προηγούμενη δεκαετία, τα οποία υπήρχαν, τα οποία δεν υπάρχουν τώρα. Ο τρόπος ο οποίος γινότανε. Όπως βλέπετε, επίσης είναι ο τρόπος ο οποίος γίνεται το All-Star Game, και προφανώς αυτά που ζητάνε, δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι, ξέρεις, οι διαφορές είναι αυτές από τότε που τα σκόρ ήταν 115 και 120, στο να φτάνουμε σκόρ στα 200 κοντά, ας πούμε. Είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό εδώ θα φανεί το κατά πόσο θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή είναι φυσικά ένα All-Star Game του NBA, είναι άρτος και θεάματα. Εκεί που βλέπετε, βλέπουμε και το μπάσκετ να παίζεται πλέον, είναι όσο πλησιάζουμε τα play-off και οι ομάδες θέλουν να κερδίσουν, θέλουν να φτάσουν στους τελικούς, και ξεχωρίζουν φυσικά και οι ομάδες και κάποιες ομάδες και κάποιοι αθλητές. Το ενδιαφέρον βέβαια φέτος στο NBA είναι το γεγονός ότι έχουμε ομάδες όπως η Heat και η Jazz, παραδείγματος χάρη, που δεν έχουν τους Super All-Stars, έτσι, και οι οποίοι είναι μέσα από τις top ομάδες.
ή ακόμα και γκρίζλις που έχουν νέα παιδιά, σαν τον Τζαμοράν, ας πούμε, έτσι, οι οποίοι είναι στις top ομάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το παλιό, θα έλεγα, Star System, το οποίο αναδείχθηκε φυσικά με εξαιρετικούς αθλητές όπως ο Κάρι και ο James σε αυτή τη διαδικασία που έγινε, φαίνεται ότι δίνει τη σκυτάλη του σε νέα παιδιά, οι οποίοι δεν είναι αυτού του επίπεδου, θα έλεγα, οι stars. Από τη νέα γενιά, ο μεγάλος star είναι ο Γιάννης. Έτσι. Και φυσικά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι που ακολουθούν. Ο Γιάννης coach μπορεί να κάνει το repeat. Το θεωρώ πολύ δύσκολο λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε η ομάδα. Ακόμη θεωρώ ότι ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους. Πολλοί τραυματισμοί, αλλαγές. Μία ομάδα για να μπορέσει να κάνει το repeat, και το έχουμε δει από πάρα πολλές ομάδες στο παρελθόν, θα πρέπει να κρατήσει το roster της. Αν δεν κρατήσει το roster της, τουλάχιστον τα βασικά κλειδιά του roster που φέρανε τη νίκη, εδώ είναι η τέχνη του πολέμου και ο Sun Tzu που την έγραψε νομίζω 400 με 600 χρόνια πριν, ότι κάθε παίκτης πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το ρόλο του. Στο NBA, που βέβαια και οι προπονητές δεν είναι όπως στην Ευρωλίγκα, ένας λόγος παραπάνω. Πρέπει να έχουν ρόστερ δομημένο, με σχέσεις πολύ καλές μεταξύ των αθλητών και να μην έχουν βέβαια τραυματισμού. Οι τραυματισμοί, τώρα είδαμε ότι στους Suns τραυματίστηκε ο Πολ, θα μείνει 6 εβδομάδες εκτός. Σε μια καλή περίπτωση. Κωστίζει γενικά. Τώρα, έχουν και προβλήματα μερικοί με τον κορονοϊό, όχι μόνο με τους τραυματισμούς. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Coach, θα έλεγα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για να προλάβουμε, θα σας διακόψω για να μην σταθούμε τόσο στο NBA, γιατί ξέρω ότι έχετε μεγαλύτερη δίκευση στο κολεγιακό και έρχεται, πλησιάζει και η March Madness. Γι' αυτό έτσι. Που θα είναι και με κόσμο τώρα μετά την εποχή του κορονοϊού. Τι βλέπουμε, τι να περιμένει ο κόσμος από τη March Madness. Καταρχήν, πάντα η ομορφιά του NCAA, η γλυκιά και σκληρή ομορφιά του NCAA είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις predictions. Έτσι, δεν μπορείς δηλαδή να δεις ποιος θα είναι. Φαίνονται κάποιες ομάδες, οι οποίες τις βλέπουμε πολλά χρόνια. Τα powerhouses, το Gonzaga, η Arizona, το Auburn που ήταν πολύ καλή. Τώρα βλέπουμε το Purdue, το Kansas. Εγώ πάντα βέβαια κάνω focus στις ομάδες οι οποίες, δηλαδή εστιάζομαι στις ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία γεύση από τις περσινές ομάδες, δηλαδή θα δούμε τις γνωστές ομάδες, την Iowa, το Villanova, το Duke, πολύ πιθανόν λόγω του ότι είναι και η τελευταία χρονιά του coach Ζεύσκη. Και απλά να σου πω αναφορικά με αυτό, δεν ξέρω φυσικά αν το γνωρίζετε ή όχι, αλλά τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι, το υψηλότερο εισιτήριο για το τελευταίο παιχνίδι του Σιζεύσκη στην κανονική περίοδο είναι κοντά στις $80,000 για ένα παιχνίδι. Ο coach είναι καλά στην υγεία του, γιατί στο τελευταίο μάτς τον είδαμε, έφυγε λίγο απότομα. Έτσι, στη συνέχεια δεν ήταν. Ναι, κοίταξε, έχει φτάσει σε μία ηλικία. Είχε πάρα πολλά προβλήματα, είχε hip replacement παλαιότερα κτλ. Νομίζω ότι μάλιστα και ένας από τους λόγους που θέλησε φέτος να αποχωρήσει και όχι ας πούμε πέρσι, ήταν γιατί θα ήταν πάρα πολύ απότομη η αποχώρησή του. Αλλά βέβαια, όπως και να είναι, παραμένει ένας προπονητής, ο οποίος είναι τεράστιο όνομα. Τώρα, το κατά πόσο το όνομα, παρόλο που είναι στις πρώτες θέσεις αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι στο top 10, είναι 7-8, παίζει εκεί το Duke, αλλά έχει βέβαια επίσης πολύ μεγάλες ομάδες, όπως είπα, το Kentucky, κλασικές πλέον δυνάμεις όπως το Gonzaga, το οποίο είναι σχεδόν ανίκητο. Και βέβαια αυτοί που ακολουθούν από πίσω και μπορούν να πάσα στιγμή να σου κάνουν ζημιά, δηλαδή ομάδες όπως το Michigan State, το Wyoming, ακόμη και το Colorado State, το Davidson, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά από το πουθενά μπορεί να βρεθούν και να καταρρεύσουν τεράστια μεγαθύρια βασικά, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Coach, για μένα πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, πείτε μας πότε ξεκινάει το κολεγιακό, η March Madness, πότε περίπου. Η τελευταία σειρά, βασικά πάντα ο τελικός γίνεται Απρίλιο.
Παρόλο που ονομάζεται March Madness, είναι το March Madness. Ξεκινάει τώρα το Μάρτιο. Ωραία. Γιατί τώρα αρχίζουν οι τελικοί, αναπεριφέρεια είναι διαφορετική. Συνήθως είναι μέχρι τη δεύτερη βδομάδα του Μαρτίου τα παιχνίδια των περιφερειών. Δηλαδή τα finals είναι συνήθως εκεί. Πολύ ωραία. Coach, επειδή δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, να τα καλύψουμε, δηλαδή θέλουμε άλλη μια εκπομπή νομίζω για να το καλύψουμε όλο αυτό. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας έτσι για μια άλλη φορά, ίσως μετά τη March Madness για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, coach, που ήσασταν μαζί μας και για το χρόνο σας και που ξυπνήσατε και πρωί-πρωί για να τα πούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην απογοήτευσα τους θεατές σας. Όχι, είναι όλοι ικανοποιημένοι και ρωτούσαν πολλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον coach Κυριακού, από τον Δημήτρη Κυριακού που έχει μια γνώση του θέματος και νομίζω με κανέναν καλύτερο θα μπορούσαμε να τα πούμε για τον μπάσκετ. Από τα πρώτα βήματα, από τα αναπτυξιακά, έχω κάνει συζητήσεις με τον coach μέχρι και για τη μηχανική του shoot, δηλαδή είναι όλα μελετημένα και όλα στο μικροσκόπιο αυτά που συζητάμε. Όλη η ραχουκαλιά του αθλήματος είναι διδάσκεται τουλάχιστον. Αφήνουμε όμως το μπάσκετ σιγά σιγά και θα πάμε να δούμε λίγο και την υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί θα συνδεθούμε σε λίγο με τον ρεπόρτερ της εκπομπής, τον Θοδωρή τον Βαφιάδη, να πούμε λίγο πιο γενικά πράγματα, να συζητήσουμε και για το ποδόσφαιρο, το οποίο το αφήσαμε παραπονεμένο. Είπαμε, σήμερα θα είναι αθλητική εκπομπή και φυσικά να μας πει και όλη την επικαιρότητα. Νομίζω σε λιγάκι θα τον έχουμε τον Θοδωρή. Να τον καλησπερίσω κιόλας. Καλησπέρα, Θοδωρή. Μας ακούει ο Θοδωρής? Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγο, θα έχουμε και ήχο. Θα μας μιλήσει λίγο για το ποδόσφαιρο και έχουμε και το παιχνίδι του Άρη, το οποίο θέλω να το ρωτήσω τι γίνεται, γιατί ξεκίνησε στις 6. Νομίζω τώρα κάπου θα τελειώνει, να σας δώσουμε και μια ενημέρωση έξτρα για το παιχνίδι. Έχουμε και Champions League σήμερα να σχολιάσουμε, έχουμε αρκετά ματσάκια και Premier League 3 ματσάκια. Μια χαρά θα τα πούμε όλα μαζί με τον Θοδωρή. Θα σχολιάσουμε φυσικά και όλα τα υπόλοιπα, τα παραθλητικά, όπως κάνουμε πάντα, μας δώσει το ρεπορτάζ του. Εσείς μπορείτε να σχολιάζετε και να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να αφήνετε το σχόλιο σας και στο Twitter και στο YouTube και στο Facebook φυσικά, από τα δύο μας pages. Και να θυμίσω ότι από αύριο θα μπορείτε οι συνδρομητές να δείτε την εκπομπή αναρτημένη στο συνδρομητικό μας κανάλι. Οι τυχεροί λοιπόν που θα κάνετε τη σύνδεσή σας και κάντε, μπείτε στην οικογένεια του GRD, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όλα αυτά τα σημαντικά πραγματάκια. Λοιπόν, σε λιγάκι θα έχουμε ενημέρωση από τον Θοδωρή. Με ρωτήσατε πριν και για τον κύριο Χατζόπουλο. Ήταν κέριο το σχόλιο του φίλου για τον κύριο Κυριακού και εγώ δεν το είχα δει, η αλήθεια. Και διαβάζοντάς το, πραγματικά είναι μια μικρή απογοήτευση όλο αυτό για το μπάσκετ. Νομίζω ότι τώρα τους σιγά σιγά θα τους έχουμε τους καλεσμένους μας εδώ πέρα, το Θοδωρή τον Βαφιάδη. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Θοδωρής. Δεν τον έχουμε ακόμα, οπότε θα σας δώσω εγώ μια ενημέρωση γενικά για τα αθλήματα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δύο αναμετρήσεις στο Champions League. Χθες η Chelsea έκανε το καθήκον της και έκανε ένα πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βρισκόμαστε εξάλλου στα νοκάουτ στο Champions League και η Liverpool είχε κάνει την προηγούμενη αγωνιστική το πρώτο βήμα κόντρα στην Inter και γενικότερα και η Paris κόντρα στη Real, έτσι κι αλλιώς το 1-0 είναι ένα προβάδισμα. Θυμίζουμε βέβαια χωρίς το εκτός έδρας γκολ, χωρίς το προβάδισμα που είχαν οι ομάδες παλιά όταν πετύχει έναν γκολ εκτός έδρας. Με τον νέο κανονισμό, φυσικά ξέρετε ότι μόνο στην Ελλάδα συνεχίζεται αυτός ο αναχρονιστικός πλέον θεσμός. Κρατάμε το εκτός έδρας γκολ, κρατάμε τις παραδόσεις εδώ πέρα σαν κοινωνία. Να πούμε ότι σήμερα στην Super League είχαμε το παιχνίδι της Λαμίας και είχαμε και το παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει σε λιγάκι ο Θοδωρής Βαφιάδης. Και φυσικά θα μας δώσει και όλη την επικαιρότητα μέσω και για την Premier League
και για το Champions League και για το ελληνικό πρωτάθλημα φυσικά. Να τονίσουμε ότι τα δικά σας σχόλια που μας χαιρετάτε και λέτε και τα σχόλιά σας για τον κύριο Κυριακού τα βλέπουμε και τα βλέπει και ο κύριος Κυριακού, τα έχω στείλει, τα έχω στείλει ώρα, οπότε και τις ερωτήσεις σας είδε και τις απαντήσαμε εν μέρη, τα απαντήσαμε κάπως μέσω σχολείων, οπότε δεν νομίζω να είχατε κάποιο παράπονο. Σιγά σιγά τα καλύψαμε νομίζω τα του μπάσκετ. Θα κάνουμε μια αντίστοιχη συνέντευξη και στις επόμενες εβδομάδες για το ποδόσφαιρο με κάποιον καθηγητή που σας έχω για, για τη φουτμπαλέρα, την αγαπητή μας. Και φυσικά όπως κάθε εβδομάδα και την Παρασκευή και την Δευτέρα μπορείτε να απολαύσετε και άλλες συνεντεύξεις και από την Κέλλη Δραβικλή και από την Μαρία Γερμαντζίου. Σήμερα το πήγαμε πιο αθλητικά, είναι η αλήθεια. Και θα το πάμε ακόμη περισσότερο μέχρι και το τέλος. Έχουμε λεπτάκια ακόμη. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Θοδωρής ο Βαφιάδης, αν τους έχουμε. Δεν έχουμε επιστροφή. Σήμερα δεν μας κάνει το χατήρι η τεχνολογία, οπότε θα το κρατήσουμε λογικά για την άλλη εβδομάδα, αν συνεχίσει έτσι, εντάξει. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, και φυσικά θα πάμε να κάνουμε ένα break για να το λύσουμε το τεχνικό μας θέμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά, μπερδεμένα χωρίς όγκο. Η Natural Way έχει τη λύση. Με το Hair Health Recovery, τα μαλλιά αποκτούν όγκο και μεταξένια αίσθηση, ενώ τονίζεται το φυσικό τους χρώμα και γίνονται ευκολοχτένιστα όσο ποτέ. Βρείτε μας στο 210-5690-340 ή στο email naturalwaygr@gmail.com. Ακολουθήστε μας στο Facebook Natural Way και Instagram Natural Way GR. Διαλέγεις την Natural Way, διαλέγεις τη φυσική λύση. Στον όμιλο του GR Discovery, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είστε εσείς και οι ανάγκες σας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα site που ενώνει όλους τους τομείς έρευνας. Ένα ραδιόφωνο με καθημερινό και ιδιαίτερο πρόγραμμα που έχετε ήδη αγκαλιάσει, ένα κανάλι με χιλιάδες προβολές και συνεχώς δημιουργούμε νέο και πρωτότυπο περιεχόμενο. Για όλους εσάς που θέλετε να δώσετε όθηση στην επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, βρισκόμαστε εδώ με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες σας. Ελάτε στην οικογένεια του GR Discovery. Επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing στο 2313 25 18 20 και δώστε νέα πνοή στην επιχείρησή σας μέσα από πρωτότυπες ιδέες προώθησης και μια ευρία γκάμα μέσων, τηλεοπτικά spot, ραδιοφωνικές διαφημίσεις, banners, άρθρα, συνεντεύξεις και παραγωγές ειδικά φτιαγμένες για εσάς είναι μόνο μερικές από τις επιλογές που θα συναντήσετε. Γιατί μαζί επιτυγχάνουμε κάθε στόχο. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Επιστρέψαμε, δυστυχώς δεν θα τον έχουμε σήμερα τον Θοδωρή, θα τον έχουμε την επόμενη φορά, όπως θα έχουμε και ένα ακόμη ενθετό που ξεκινάει έτσι στις εκπομπές μας, στα lives, με τον Κυριάκο τον Λυπηρίδη. Θα δείτε, ωραία ένθετα έρχονται, θα την διαμφίσουμε λίγο την εκπομπή τις επόμενες φορές. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας τελειώνει για την σημερινή εκπομπή. Μία ώρα μόνο δυστυχώς, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, 7 με 8 όπως κάθε Τετάρτη. Εσείς όμως ξαναβλέπετε τις εκπομπές και από αύριο στο συνδρομητικό μας κανάλι και μας απολαμβάνει φυσικά και από το Twitter, το YouTube και το Facebook. Και μην ξεχνάτε την Παρασκευή με την Κέλλη Δραβικλή, 7 με 8, ένα επόμενο GRD Live με πολλές ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Από εμάς, καλή συνέχεια. Γεια σας.